Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαι πολύ σύντομος. Άλλωστε, το θέμα που θέλω να μιλήσω είναι ένα θέμα που δεν χωράει και πολλά λόγια, ούτε πολλές διαπραγματεύσεις. Έρχομαι σήμερα εδώ πέρα εκπροσωπώντας την Ένωση Γονέων Ανουλιοσίων Φυλής. Ερχόμαστε σήμερα εδώ για να μεταφέρουμε την γραφή αγωνίας χιλιάδων γονέων του Δήμου Φυλής. Χιλιάδων γονέων που απαιτούν το οριστικό κλείσιμο της καρκινογόνου χωματερής που εδώ και 60 και πλέον χρόνια ταλανίζει την περιοχή και τις ζωές μας. Μιας περιοχής καταδικασμένης από κυβερνήσεις, περιφερειακές αρχές και πρόθυμες δημοτικές αρχές να ζει στην υποβάθμιση και τον καρκίνο. Δεν πάει πολύς καιρός από την παρέμβασή μας στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 31 του 2024 που έγινε στον Ασπρόπυργο, όπου είχαμε καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα θέματα που υποβαθμίζουν συνολικά την ποιότητα ζωής των παιδιών μας και αποτελούν πάγια αιτήματα της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ανιωσίων Φυλής. Πέραν των τραγικών ελλείψεων σε σχολική στέγη, με υπεράριθμα σχολεία τέρατα, την έλλειψη αθλητικών χώρων, την υποβάθμιση του τοπικού κέντρου υγείας και μια σειρά άλλων προβλημάτων, το κύριο αίτημα ήταν και είναι το οριστικό κλείσιμο της χωματερής. Για εμάς που βιώνουμε την κατάσταση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι εγκληματικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων στην περιοχή δεν χωρούν καμία διαπραγμάτευση. Χρόνια τώρα γινόμαστε μάρτυρες όρκων και υποσχέσεων περιφερειαρχών ότι η χωματερή θα κλείσει. Ανταυτού βλέπουμε πανοσηκώματα, επεκτάσεις και σκέψεις για εργοστάσια καύσης. Βλέπουμε υποσχέσεις για δημοσιοποίηση της επιδημιολογικής μελέτης που από το 2020 παραμένει στα σιρτάρια. Βλέπουμε ένα ατέλειωτο χορό εκατομμυρίων για την αύξηση των κερδών των εργολάβων των σκουπιδιών και ένα ατέλειωτο χορό εκατομμυρίων για τα περίφημα αντισταθμιστικά που μόνο στη βελτίωση της ζωής των δημοτών δεν έχουν πάει. Τα στοιχεία της Ελστάτ είναι αποκαλυπτικά. Οι νεοπλασίες και ο ρυθμός αύξησης αυτών στην περιοχή προκαλεί τρόμο. Εμείς οι γονείς της περιοχής δεν θα μείνουμε απαθείς. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη και να αγωνιστούμε για τα αυτονόητα, την υγεία δηλαδή των παιδιών μας. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και πάνω απ' όλα σε αυτά τα παιδιά. Απαιτούμε λοιπόν να μην υπογραφεί νέα σύμβαση για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ Φυλής. Να κλείσει τώρα ο ΧΙΤΑ Φυλής, να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή. Να μετακατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς καθυστερήσεις και να δοθεί στη δημοσιότητα υπάρχουσα. Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων του ΕΣΝΑ. Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων. Όχι στην καύση των απορριμμάτων που παράγει ρήπους, οι οποίοι προκαλούν καρκινογενέσεις και άλλες σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Ευχαριστώ πολύ.